Όχι στον κύριο αδέρφια, χαίρομαι πάρα πολύ που ακόμη μια φορά ο κύριος με αξιώνει και φέτος να έρθω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα πρόσωπά σας. Ευχαριστώ τον κύριο που ήρθα, που πέρασα μια αρκετά δύσκολη περίοδο αυτές τις τελευταίες 7 μήνες με το στρατό. Αλλά δόξα τον κύριο, ο κύριος ήταν μαζί μου και νομίζω πως δοξάστηκε το Άγιο Όνομά του και σε αυτή την περίοδο. Θα ήθελα τις προσευχές σας πάρα πολύ. Έχετε τις ευχές της οικογένειάς μου από τη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα και τις προσευχές για την οικογένειά μου, γιατί ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδο για μας, καθώς ο Κύριος έκανε χάρη βέβαια και πήρε τον πατέρα μας, αλλά τον πήρε κοντά του, αλλά για μας πάλι μια απώλεια. Και θα ήθελα τις προσευχές σας και εμείς με τη χάρη του Κύριου προσευχόμαστε για εσάς και όλοι μαζί μια μέρα να είμαστε στον ουρανό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ρίξουμε τη σελίδα 526 στους ψαλμούς. Είναι ο ψαλμός Λάμδα Βήτα του Δαβίδ, με τη χάρη του Κυρίου. Σελίδα 526, ψαλμός Λάμδα Βήτα. Μακάριος εκείνος, το οποίο συνεχωρήθη παράβασης, το οποίο εσκεπάστη αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις τον οποίον το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ το λολιγμού μου όλη την ημέρα. Επειδή μέρα και νύχτα ευαρύνθη χείρσου επ' εμέ, η υγρότης μου μεταβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προσέ και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησες την ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε, προσέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως, εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλω σε εγγύηση εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη από θλίψεως, αγαλία συλλητρώσεως, θέλει με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετήσει και θέλω σε διδάξει την οδό στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο φθαλμός μου. Μη γίνεστε ο σύπος, ο σημείωνος εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίο το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει εισέ. Πολλέ μάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς την καρδίαν. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και σήμερα. Και βλέπουμε αυτόν τον... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ψαλμός. Βλέπουμε ότι ξεκινάει και τα δύο πρώτα εδάφια με τη λέξη μακάριος. Και μακάριος και ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, λέει, το οποίο συνεχωρήθη παράβαση και σκεπάσει την αμαρτία. Και στον πλέον ο Κύριος δεν του λογαριάζει τις ανομίες του. Και ξέρουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και γνωρίσαμε στη ζωή μας ότι αυτό το έργο το έκανε για μας ο Χριστός. Γιατί όλοι μας είχαμε ένα χειρόγραφο, είχαμε αμαρτίες, είχαμε παραβάσεις, ενώ δεν γνωρίζαμε το Θεό. Μπορούσε να πει κάποιος ότι εγώ δεν γνώριζα ότι έκανα αμαρτίες, αλλά αυτό δεν τον εξαιρεί από αυτή την κατάσταση. Αλλά έστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό και ταλαιπωρήθηκε και πέθανε. Και λέει, τραυματίστη για τις παραβάσεις ημών και μέσα από τις πληγές του εμείς ιατρεύθημεν. Και μέσα από τις πληγές του εμείς βρήκαμε αιώνια ζωή, βρήκαμε σωτηρία αιώνια. Γιατί πλήρωσε και δέχθηκε να πάρει όλες τις δικές μας αμαρτίες, γινόμενος υπήκοος, γινόμενος και ενώνων τον εαυτό του από τη δόξα του, καθώς ήταν Θεός, ο Λόγος του Θεού. Και ένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του και έγινε υπήκοος στον Πατέρα Θεό, στο θέλημα του Πατέρα και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Για μένα, για σένα και για κάθε άνθρωπο που επικαλεί το όνομά του. Πέθανε έτη και για αυτούς που ξέρει ότι δεν θα το δεχτούν. Κάτι που εμένα προσωπικά με ξεπερνάει αυτή η αγάπη. Λέω, κύριε, εντάξει, πέθανε για αυτούς που θα σε δεχτούν. Οκ, καλό. Πολύ καλό. Δόξα τω Θεώ. Αλλά για αυτούς που δεν θα σε δεχτούν. Μα πέθανε και για αυτού, πέθανε και για εκείνου. Δυστυχώ δεν είναι αυτό όμω το θέλημα του Κυρίου. Ο Θεό θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώ πολλοί διαλέγουν τον άλλον δρόμο. Διαλέγουν να μην δεχθούν τον Χριστό και να μείνουν με τι αμαρτίε του. Αλλά για εμά που σήμερα, με τη χάρη του Κυρίου, έχουμε δεχθεί τον Χριστό στη ζωή μα, δεχτήκαμε αυτό το έργο, το μεγάλο που έκανε, το τεράστιο έργο, αυτό το ανεπανάληπτο και απίστευτο, θα λέγαμε, έργο. Που έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, για μας, σήμερα ο λόγος του Θεού μας λέει: είμαστε μακάριοι. Γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου, πέθανε για τις αμαρτίες μας, τον καθένα προσωπικά, και ανέστη για τη δικαίωσή μου και ανέστη για τη δικαίωσή μας, τον καθένα προσωπικά. Και δεχόμενος αυτό το έργο, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό, έρχεται πλέον το αίμα του Χριστού, να το επικαλεστούμε και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.
και πλέον δεν το λογαριάζει ο Θεός, δεν βλέπει, δεν κοιτάει τα παλιά, δεν κοιτάει τι έκανα χθες και προχθές, αν εγώ σήμερα έχω μετανοήσει και έχω ζητήσει το αίμα του Χριστού, δεν θυμάται τι έκανα πριν 5 χρόνια που εγώ δεν ερχόμουν παράδειγμα στην Εκκλησία ή που κάποιος άλλος δεν γνώριζε τον Χριστό. Κοιτάει ότι σήμερα είμαι καθαρός με τη χάρη του Χριστού, με το έλεος του Θεού, είμαι καθαρός με το αίμα του Χριστού και με βλέπει ενώπιον του δίκαιο, δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Και αυτό το μακαρισμό μας λέει, όπως μας τον εξηγεί ο Λόγος του Θεού και στους Ρωμαίους, με τη χάρη του Θεού μερικά εδάφια, είναι στο 4ο κεφάλαιο των Ρωμαίων. Λέει, διότι εάν ο Αβραάμ δικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλλά όχι ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή, και επίστευσε να βράμει στον Θεόν και λογίστη αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης αλλά ως χρέος. Εις το μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμό του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρίς έργων. Μακάρι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν εανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν εαμαρτίε. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή δια τους απερίτμητους, διότι λέγουμε ότι η πίστη σε λογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν ελογίστη, ότε ήταν περιτομή ή εν ακροβιστία, ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και ξέρουμε γιατί μας φανερώνει ο λόγος του Θεού, ότι ο Θεός μας έκανε δώρο την πίστη να πιστέψουμε για να σωθούμε. Και αυτή η πίστη μας οδήγησε στον Χριστό, που πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, καθώς επικαλεστήκαμε το όνομά του, μας πήρε τις αμαρτίες. Αλλά μετά συνεχίζει ο ψαλμός αυτός και λέει ο Δαβίδ, «Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ το λολιγμού μου όλη την ημέρα». Και εδώ τώρα υπάρχει, ας πούμε, το πρόβλημα. Υπάρχει η ανθρώπινη φύση. Υπάρχει το εγώ του ανθρώπου, η σάρκα, υπάρχει ο νους, υπάρχει και η καρδιά, το θέλω. Και είναι αυτά τα θέλω μας, τα νομίζω μας, τα μπορώ, οι αλαζονίες του βίου που μας απομακρύνουν από το Θεό και πολλές φορές μας φέρουν σε μια κατάσταση να μην εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στον Κύριο. Να μην λέμε, Κύριε, έκανα λάθος. Να επιμένουμε πολλές φορές, θα έλεγα με υπερηφάνεια, και λέμε, αυτό είναι το σωστό, ξέρω εγώ. Και αυτό πολλές φορές, όταν ειδικά είναι αμαρτία, οδηγεί σε ταλαιπωρία. Γιατί λέει στο 4 εδάφιο, «Ευαρύνθη η χείρ σου επ' εμέ και η γρότης μου, η ευρωστία μου, μεταβλήθηκε σε θερινή ξηρασία. Έμεινα τελείως αδύναμος». Και αυτό έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, ειδικά όταν υπάρχει αμαρτία, γιατί απομακρύνεται ο Κύριος, αλλά και μπορεί να επιτρέψει πράγματα ο Κύριος για την εκπαίδευσή μας, για τη διόρθωσή μας μέσα στη ζωή μας. Και προσωπικά, δόξα τω Θεώ, εγώ είδα πολλά πράγματα στραβάμε στον εαυτό μου στη διάρκεια του στρατού, δηλαδή 7 μήνες που ο Κύριος επέτρεψε να υπάρχει αυτή η δυσκολία μες στη ζωή μου. Είδα πάρα πολλά πράγματα στραβά μέσα μου. Ο Κύριος να με ελεήσει και να με διορθώσει και να με βοηθήσει. Αλλά βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος επιμένει στο λάθος, επιμένει στις δικές του απόψεις, επιμένει στα πράγματα που ο Κύριος δεν θέλει, τότε έρχεται μια ταλαιπωρία. Αλλά ο λόγος του Θεού, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει και δεν επιτρέπει θλίψεις και δοκιμασίες γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει, αλλά γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας διορθώσει και να μας ευλογήσει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό στο 5 εδάφιο φανερώνει ο Κύριος και τη λύση. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν την έκρυψα. Είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Και με τη χάρη του Κυρίου στο ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του πρώτη, το εξηγεί ο λόγος του Κυρίου και μας λέει στο 1ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο, αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, τους εαυτούς μας πλανούμε και αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Γιατί ξέρουμε από το λόγο του Θεού ότι πάντες σήμαρτων και στερούν της δόξης του Θεού και εις πολλά πτεωμένα πάντες. Οπότε αν πούμε ότι δεν θα κάνουμε λάθη ή δεν κάνουμε λάθη, τους εαυτούς μας πλανάμε και πλέον δεν υπάρχει αλήθεια μέσα μας. Αλλά εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε εμάς τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, τον κάνουμε ψεύτη και ο λόγος του δεν υπάρχει μέσα μας. Γι' αυτό είναι ένα όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, καθώς ξέρει την πλάση μας ότι είμαστε χώμα και καθώς ξέρει ότι είσαι πολλά πτεωμένα άπαντες και ότι θα έρθουν και στιγμές αδυναμίας, θα έρθουν και στιγμές που θα κάνουμε λάθος. Μας έχει δώσει, θα έλεγα εγώ με δικά μου λόγια, το όπλο της μετάνοιας, το όπλο της επιστροφής, το όπλο της εξομολόγησης, καθώς μπορούμε ανα πάσα στιγμή να πάμε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού
Και να πούμε, Κύριε, έκανα λάθος, αμάρτησα για τον χ λόγο, για τον ψ λόγο, για οποιονδήποτε λόγο, γιατί ήμουν αδύναμος, γιατί δεν μπόρεσα, γιατί δεν είμαι αρκετά δυνατός, γιατί είμαι άνθρωπος. Αμάρτησα, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Και λέει, είναι πιστός και δίκαιος, αφού ομολογούμε τις αμαρτίες μας, να μας συγχωρέσει, λέει να μας συγχωρέσει την ανομία της αμαρτίας μας. Γι' αυτό λέει, τώρα συνεχίζει ο Ψαλμός, γι' αυτό λέει, κάθε όσιος, κάθε αφιερωμένος στον Κύριο, κάθε ένας από εμάς που περπατούμε με τον Κύριο, θα προσεύχεται σε σένα στον κατάλληλο καιρό, αν καιρό προσήκοντη. Θα προσεύχεται προς σένα, θα έρχεται προς σένα και θα σου λέει τα λάθη του, θα σου λέει τις δυσκολίες του, θα σου λέει αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του. Θα ανοίγει την καρδιά του προς σένα, θα προσεύχεται σένα. Πότε, στον κατάλληλο καιρό. Και μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη ότι σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Το αύριο δεν μας ανήκει, δεν είναι στα χέρια τα δικά μας. Λέει, αρκετό είναι το κακό της ημέρας. Το αύριο το έχει αναλάβει ο Θεός. Ο Κύριος ξέρει για αύριο. Αλλά εμείς σήμερα ξέρουμε ότι μπορούμε να προσευχηθούμε για όποιο πρόβλημα έχουμε, είτε έχουμε κάνει κάποιο λάθος, είτε υπάρχει κάποια αμαρτία, είτε υπάρχει κάποια δυσκολία στη ζωή μας, είτε υπάρχει κάποια θλίψη στη ζωή μας. Μπορούμε να προσευχηθούμε στον Κύριο σήμερα. Να έρθει ο Κύριος να μας εξηγήσει τι γίνεται. Να έρθει ο Κύριος να μας διορθώσει, να έρθει ο Κύριος να μας ελέγξει πολλές φορές, να έρθει ο Κύριος να μας ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Να έρθει ο Κύριος με τη χάρη του και το έλεος του να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Γιατί λέει, ήρθε ο Χριστός, ήρθε ο Λόγος του Θεού στη γη, πλήρης, χάριτος και αληθείας. Δεν θα σου κρύψει τίποτα. Δεν θα σου πει ότι αυτό είναι καλό ενώ είναι λάθος, είναι πλήρης αληθείας. Θα σου πει μόνο την αλήθεια, αλλά θα βρεις και χάρη ενώπιόν του, καθώς το εξομολογήσεις αυτόν, να σου δώσει και αυτό που χρειάζεται για να διορθωθεί η κατάσταση ή να σου δώσει αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσεις τον αγώνα που πρέπει να κάνεις. Να συνεχίσεις με στη θλίψη, να μένεις κοντά του, να συνεχίσεις με πίστη στα πόδια του, να προχωράς και να αγωνίσεις τον καλό αγώνα της πίστεως μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας πάρει. Γι' αυτό λέει βεβαίως. Σε αυτούς που προσεύχονται, σε κατακλυσμό πολλών υδάτων δεν θα τον αγγίξουν. Θα έρθουν οι θλίψεις, θα έρθουν οι δυσκολίες, θα έρθουν προβλήματα. Θα πέσουμε πολλές φορές, δυστυχώς, θα πω εγώ, νομίζω σε κανένα μας δεν αρέσει. Θα έρθουν καταστάσεις περίεργες στη ζωή μας. Θα έρθουν ύδατα, όπως θα μας πει και ο Κύριος μας, ότι όποιος χτίσει πάνω στο βράχο και όποιος χτίσει πάνω στην άμμο, θα έρθουν τα ύδατα και στους δύο. Και καθενός το έργο θα δοκιμαστεί με φωτιά. Θα έρθουν τα ύδατα, θα έρθει η δοκιμασία. Αλλά δεν θα τον αγγίξουν. Γιατί εσύ είσαι η σκέπη μου, εσύ με σκεπάζεις, εσύ τώρα που στα λέω έρχεσαι και με καλύπτεις, με φυλάτεις από τις θλίψεις και με περικυκλώνεις με αγαλία συλλητρώσεως, με την ηρεμία. Αυτή την ωραία που έχει ο άνθρωπος ο λυτρωμένος του Κυρίου, με την χαρά της σωτηρίας, με την ειρήνη του Χριστού, έρχεται να περικυκλώσει τις ζωές μας και να αισθανόμαστε και να ζούμε κάτι πρωτόγνωρο για τους άλλους ανθρώπους, ότι σε θλίψη μέσα να έχεις ειρήνη, σε θλίψη μέσα να έχεις χαρά, σε θλίψη μέσα να έχεις σιγουριά ότι ο Θεός θα ενεργήσει, ότι ο Κύριος θα το λύσει το πρόβλημα. Ότι μπορεί εγώ σήμερα να φαίνονται όλα κλειστά, αλλά ο Κύριος θα ανοίξει την πόρτα. Ότι ο Κύριος θα προπορευθεί. Αυτή είναι μια ειρήνη και μια σιγουριά που δεν μπορούν να την απολαύσουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Αλλά και δίνει και μετά στη συνέχεια μια ιδιαίτερη άλλη ευλογία, θα έλεγα εγώ, μια ιδιαίτερη άλλη υπόσχεση, έναν ιδιαίτερο λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει πλέον φρόνημά τους, ότι πλέον εγώ δεν θα περπατώ όπως εγώ θέλω, νομίζω ή καταλαβαίνω, ότι εγώ θα κάνω λάθη, το ξέρω δυστυχώς, αλλά θα έρχομαι να σου τα λέω για να με διορθώνεις, και τους δίνει ένα λόγο στη συνέχεια, εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδό στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είσαι ο οφθαλμός μου. Και τώρα εδώ έρχεται ο Θεός να μας πει, ωραία, είσαι άνθρωπος, το γνωρίζω, εγώ σε έφτιαξα. Κάνεις λάθη, το γνωρίζω, εγώ σε έφτιαξα. Έρχεσαι όμως σε μένα και μου τα λες. Και εγώ έρχομαι να στα διορθώσω και εγώ έρχομαι να σε φυλάξω. Αλλά από εδώ και πέρα, πάλι μπορεί να πέσει σε λάθη, αλλά εγώ θα είμαι αυτός που θα σε συνετίζω. Εγώ θα έρχομαι, όπως λέει και στον Ιώβ, εγώ έρχομαι και θα σου δίνω έμπνευση. Ο παντοδύναμος Θεός, για να σε συνετίζω ώστε να ξέρεις στο πρόβλημα μέσα, στη δυσκολία μέσα, εκεί που όλα φαίνονται κλειστά, εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις, τι πρέπει να πράξεις, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο που πρέπει να πράξεις. Τι πρέπει να πεις
παράδειγμα, σε αυτόν που είναι απέναντί σου και σε κακολογεί, ας πούμε. Ή τι πρέπει να κάνεις σε μια δυσκολία στη δουλειά σου, στα μαθήματά σου, στην καθημερινότητά σου, στο έργο του Θεού, οπουδήποτε. Εγώ θα σε συνετίζω. Αλλά και εγώ θα σε διδάσκω την οδό την οποία πρέπει να περπατείς. Γιατί περπατάμε ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού και προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού. Και όσο το κάνουμε αυτό, δεν ξέρουμε που πηγαίνουμε. Ξέρουμε μόνο, βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός να μας πει τώρα, εγώ θα σε διδάσκω, γιατί μόνο ο Χριστός είναι ο διδασκαλός μας, την οδό που πρέπει να περπατάς, το δρόμο που πρέπει να περπατάς. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις δεξιά-αριστερά, δεν θα σε αφήσω να πάρεις λάθος στροφή, αλλά θα σου λέω ακριβώς να περπατάς εκεί που πρέπει. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη μας προτρέπει και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή εις πάντα η προκοπή σου. Επίμενε εις αυτά, πρόσεχε στον εαυτό σου και στη διδασκαλία και τότε θα σώζεις και τον εαυτό σου αλλά και τους ακούοντάς. Και είναι ο τρόπος, ένας από τους τρόπους θα έλεγα εγώ, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού, μελετώντας το Λόγο του Θεού, έρχεται ο Χριστός, έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο, μας ανοίγει τη διάνοια και μας διδάσκει ο Χριστός απευθείας το Λόγο, απευθείας το Λόγο του Θεού, μας αποκαλύπτει τον εαυτό του. Και λέει, εγώ θα σε συμβουλεύω. Μα θα έρθουν, κύριε, θα έλεγε κάποιος, μα θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν επιλογές που το να πάρω αυτή τη δουλειά ή να πάρω την άλλη τη δουλειά. Δεν μπορεί να μου απαντήσει, παράδειγμα, μέσα από το Λόγο του Θεού, παράδειγμα, που μπορεί ο Κύριος, τα πάντα δύναται, αλλά ας πούμε ότι δεν υπάρχει ακριβώς η απάντηση που εγώ θα ήθελα, που εγώ καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και καταλαβαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο το πώς του μιλάει ο Θεός και έχει ο Κύριος τον τρόπο να του μιλήσει. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ο κατάλληλος τρόπος να του μιλήσει. Θα έρθει ο Κύριος απευθείας να τον συμβουλεύσει, θα έρθει ο Κύριος με έναν τρόπο που ο άνθρωπος θα καταλάβει, είτε θα είναι αυτός ένας άλλος άνθρωπος, είτε θα είναι μια συμμαρτυρία, είτε θα είναι ένας ύμνος. Ο Κύριος γνωρίζει, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω το νου και τις βουλές του Κυρίου. Θα βρει τον τρόπο ο Κύριος να έρθει να σε συμβουλεύσει, ώστε να μην πάρω τη λάθος απόφαση, την οποία θα είναι επιζήμιος και για εμένα και για τους γύρω μου, μπορεί να είναι και για τους γύρω μου, αλλά θα είναι μια απόφαση που μπορεί να με φέρει σε μια ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, θα σου τα χαρίσω όλα. Δεν θα σου χαρίσω μισά πράγματα και θα σε συνετίζω να πράττεις το καλό, να πράττεις όμως το καλό, όχι να ξέρεις το καλό, και θα σε διδάσκω την οδό που πρέπει να περπατήσεις, αλλά και θα σε συμβουλεύω στις δυσκολίες σου. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε να μας δυσκολέψει στη ζωή μας, ήρθε να μας διευκολύνει στη ζωή μας. Ήρθε να μας διδάξει στη ζωή μας, ήρθε να μας οδηγήσει στη ζωή μας. Δεν ήρθε να μας τα αφήσει τα μισά κρυφά και τα μισά φανερά για να μην ξέρουμε που πηγαίνουμε, αλλά ήρθε να μας οδηγήσει ακριβώς μέχρι το τέλος, μέχρι την αιώνια ζωή. Αλλά, και λέει μετά, συγγνώμη, «Επί σε θελήστε ο φθαλμός μου». Και πλέον τώρα μπαίνουμε σε ένα περπάτημα με τον Κύριο, πλέον ο Κύριος σε προσέχει και πραγματικά αυτό το θέλω πάρα πολύ, αυτό το εδάφιο να γίνει στη ζωή μου αλλά και στη ζωή όλων μας σήμερα. Σε προσέχει ο Κύριος ό,τι και αν κάνεις. Προσέχει και την παραμικρή λεπτομέρεια στη ζωή σου, προσέχει και πάντοτε το κάνει, αλλά ακόμα περισσότερο όταν προσπαθούμε να περπατούμε έτσι και όταν συμβαίνει αυτό μες στη ζωή μας, αυτό το εδάφιο, προσέχει και την παραμικρή λεπτομέρεια όλη σου τη ζωή. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αλλά αυτό το κάνει πάντοτε στη ζωή μας. Ακόμα περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το φρόνημα της μετάνοιας και της επιστροφής και της εξήτησης του θέληματος του Κυρίου. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος που ο Κύριος του χαρίζει να περπατάει έτσι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να χάσει αυτή την ευλογία. Μπορεί να χάσει αυτό το περπάτημα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό. Άλλος δεν ήθελον πλησιάζει σε. Και τώρα έρχεται ο Κύριος και μας λέει, προσέξτε, υπάρχουν, εγώ θα σου λέω τι να κάνεις, εγώ θα σε συμβουλεύω, εγώ θα σε οδηγώ, αλλά υπάρχει ο ύπος, υπάρχει το άλογο, το οποίο είναι πολύ δυνατό ζώο, το οποίο δεν φοβάται, λέει, όταν ακούει τις τρομπέτες του πολέμου, αλλά τρέχει προς τη μάχη. Και λέει, μην γίνεστε ως τον ύπο. Μην νομίζετε ότι ξαφνικά είστε πολύ δυνατοί και αρχίζετε να τρέχετε μπροστά και αρχίζετε να προπορεύεστε του Κυρίου και αρχίζετε να κάνετε πράγματα δικά σας. Ξέρω εγώ, μπορώ εγώ, τα καταφέρνω. Μου είχε ξαναπεί ο Κύριος σε μια παρόμοια περίπτωση τι να κάνω. Το ίδιο πρέπει να κάνω. Όχι, πρέπει να ξαναζητήσω τον Κύριο να μου πει τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση που είναι λίγο διαφορετική. Δεν είναι ίδια η απάντηση του Κυρίου πολλές φορές σε παρόμοια προβλήματα.
Θυμάμαι στο Δαβίδ όταν ήρθαν οι Φιλιστέοι. Ήρθαν οι Φιλιστέοι δύο φορές, δεν θυμάμαι το κεφάλαιο ακριβώς. Ήρθαν οι Φιλιστέοι δύο φορές από την ίδια κοιλάδα, από το ίδιο πέρασμα, ο ίδιος εχθρός οι Φιλιστέοι. Και ρωτάει ο Δαβίδ την πρώτη φορά, λέει: Κύριε, τι να κάνω, να πάω να τους αντιμετωπίσω. Λέει: Πήγαινε, Δαβίδ, θα τους κερδίζεις. Πηγαίνει και τους κερδίζει. Λέει: Ξανά έρχονται μετά από λίγο, ξανά οι Φιλιστέοι στην ίδια πεδιάδα, στο ίδιο σημείο. Και ξαναρωτάει τον κύριο. Και λέει: Κύριε, τι να κάνω, πάω να τους αντιμετωπίσω. Και λέει: Όχι, τώρα θα πας να κρυφτείς και μόλις σου πω εγώ, τότε θα βγεις. Και λέει: Έγιναν, νομίζω, φωνές, έγιναν, άκουσε φωνές από το στρατόπεδο του Φιλιστέων, γιατί ο κύριος είχε κατέβει τη δεύτερη φορά. Και τότε έτρεξε ο λαός Ισραήλ να πολεμήσει τον εχθρό. Αλλά σε ένα ίδιο πρόβλημα, σε ένα πολύ παρόμοιο πρόβλημα, ο ίδιος εχθρός στο ίδιο σημείο. Ο κύριος έδωσε δύο διαφορετικές απαντήσεις στον Δαβίδ. Άλλη μία περίπτωση και άλλη περίπτωση. Γι' αυτό πολλές φορές μέσα στη ζωή μας μπορεί να έρθουν προβλήματα που να πούμε: Το έχω ξαναπεράσει. Ξέρω τι να κάνω. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό από την άλλη. Είναι ένα διαφορετικός άνθρωπος απέναντί μας. Να είναι σε ένα διαφορετικό μέρος. Επειδή δεν ξέρουμε, παράδειγμα, την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δεν ξέρουμε τους γύρω μας. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει αλλάξει από τότε σε αυτή την κατάσταση. Πάντοτε το ασφαλές, πάντοτε το σίγουρο είναι να ξαναρωτήσουμε τον κύριο. Πάντοτε είναι να γυρίσουμε και να πούμε: Κύριε, συνέτησέ με, δώσ' μου έμπνευση, τι να κάνω. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Πώς να περπατήσω σε αυτό το δρόμο και συμβούλευσέ με ποια επιλογή να κάνω, τι να διαλέξω, να διαλέξω το Α ή το Β. Γιατί εγώ δεν ξέρω, αλλά υπάρχει και ο ημίωνος. Δηλαδή, μη γίνεστε όσο ύπος, ως ημίωνος. Υπάρχει και το μουλάρι. Το μουλάρι είναι πεισματάρικο. Βάζει τα πόδια κάτω, του λέει: Κύριος, αυτό θα κάνεις. Όχι, δεν το κάνω. Αυτό θα κάνεις. Όχι, δεν το κάνω. Είναι ένα παράδειγμα μέσα από τη γραφή, ο Ιωνάς. Θα πας, Ιωνά, να κηρύξεις την Νεβή. Όχι, δεν θα πάω, θα πάω στη Θαρσία, στην Ισπανία, αν θυμάμαι καλά. Είναι και αυτό κάτι που μπορεί να μας εμποδίσει να ακολουθάμε ακριβώς τον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει ο Κύριος να μας το χαρίσει με πολύ προσοχή, να περπατούμε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, ούτε προπορευόμενοι, αλλά ούτε και μένοντες πίσω πεισματοδός σε αυτά που μας λέει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Και γιατί. Γιατί αλλιώς, λέει ο Κύριος, εγώ θα σε βοηθήσω να περπατήσεις. Με τη χάρη μου και με το έλεος μου θα σε βοηθήσω να περπατήσεις. Αλλά, δόξα στον Θεό που δεν μας αφήνει, τότε το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό. Τότε πρέπει να έρθουν πάλι θλίψεις και δυσκολίες. Γιατί? Για να μάθουμε να περπατάμε ακριβώς με τον Κύριο. Να μάθουμε να μην προπορευόμαστε, ούτε να μένουμε πίσω σε αυτά που θέλει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Πραγματικά πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για τις δυσκολίες, γιατί είναι ένας τρόπος που μας εργάζεται ο Κύριος και είναι ένας τρόπος που μας οδηγεί ο Κύριος. Εγώ προσωπικά στη ζωή μου το έχω περάσει, νομίζω και όλοι μας το έχουμε περάσει, γιατί με πολλές θλίψεις ξέρω ότι όλοι θα μπούμε στον ουρανό. Γι' αυτό ξέρω ότι όλοι περνάμε δυσκολίες. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας, είτε καλό, είτε δυσκολία, είτε ευκολία, είτε ευλογία, είτε θλίψη, γιατί με όλα αυτά ο Κύριος μας οδηγεί στον ουρανό. Και λέει: Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, αλλά τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Δόξα στον Θεό. Λέει: Πολλές οι μάστιγες του ασεβούς. Και ο ασεβής έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν φοβάται τον Θεό. Ο ασεβής δεν ακούει τον Θεό. Δεν τρέμει στις εντολές του Θεού. Του λέει ο Κύριος και δεν κάνει. Πλέον έχουμε φύγει από την κατάσταση που ένας χριστιανός λέει: Μπορώ και τρέχει, ή δεν θέλω και μένει πίσω. Αλλά έχουμε πάει σε μια κατάσταση που ο Θεός να μας φυλάει όλους και κανείς να μην βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Να λέει: Δεν θέλω να κάνω αυτό. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θα κάνω. Μου το λες αυτό, αλλά εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Θα κάνω το δικό μου. Δεν φοβάμαι τις συνέπειες, δεν φοβάμαι τη θλίψη, δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν σέβεται το Θεό. Είναι ασεβής. Δεν σέβεται το Θεό. Και γι' αυτό κάνει του κεφαλιού του. Και λέει: Είναι πολλές οι μάστιγες του. Αυτό θα μαστιγωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί? Όχι γιατί ο Θεός είναι τιμωρός. Ο Θεός είναι αγάπη και θέλει και για τον ασεβή. Θέλει και γι' αυτόν που διαλέγει το δικό του πεισματοδός χειρότερα και από το μουλάρι που είπαμε πιο πριν, και γι' αυτόν θέλει να σωθεί. Γι' αυτό θα επιτρέψει μαστίγιο, θα επιτρέψει μαστιγώματα πολλά, ώστε ίσως και έρθει σε μετάνοια και σωθεί ως διαπηρός στο τέλος.
Δόξα τω Θεώ, γιατί εργάζεται θαυμαστά και με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί αυτό που έχει σημασία και το γνωρίζει ο Κύριος καλύτερα από όλους μας, δεν είναι να έχουμε μια ζωή εδώ ευλογημένη, και ευλογημένη εννοώ με υλικά και όλα καλά, είναι να έχουμε εδώ μια ευλογημένη ζωή εν Κυρίω, με χαρά Πνεύματος Αγίου, στη Βασιλεία του Θεού, με την ειρήνη του Χριστού, με την αγάπη του Πατέρα στις καρδιές μας, με αγάπη μεταλλήλων, αγάπη μεταξύ μας, και όλοι μαζί, το σημαντικό είναι να είμαστε στην αρπαγή, να είμαστε όλοι στην αιώνια ζωή. Μπορεί εδώ να έρθουν δυσκολίες, μπορεί να έρθουν προβλήματα. Εμένα προσωπικά με ρωτούσατε, άμα με λέγατε θα πάω στρατό, θα σε έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Δόξα τω Θεώ όμως πήγα στο στρατό και νομίζω πως ο Κύριος μου δίδαξε πάρα πολλά μέσα από αυτό. Ελπίζω να μπορέσω και να τα κάνω στη ζωή μου και να τα κρατήσω στη ζωή μου με τη χάρη του Χριστού. Αλλά ήταν μια μεγάλη δυσκολία και θλίψη για μένα. Αλλά ευχαριστώ τω Θεώ για ό,τι επέτρεψε. Και λέει, αλλά αυτόν που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώσει. Και τώρα εδώ έρχεται η ερώτηση σε μένα, αλλά και στον καθένα μας, γιατί ξέρω ότι όλοι είμαστε ομοιοπαθείς, πού ελπίζεις, πού ελπίζω, πού ελπίζεις, πού ελπίζουμε. Αν στη δυσκολία μας λέμε θα κάνω αυτό που ξέρω, τότε έχουμε ή πλησιάζουμε ή πάμε να γίνουμε ασεβείς. Δεν φοβόμαστε στο Θεό, δεν ρωτάμε το Θεό. Ο Θεός πλέον δεν θα έρθει να μας συνετίσει, να μας διδάξει και να μας συμβουλεύσει, γιατί έχουμε φύγει από κοντά Του. Αλλά θα κάνουμε του κεφαλιού μας και έρχεται μάστιγα μετά. Αλλά αυτόν που ελπίζει στον Κύριο, στη δυσκολία του και σε κάθε περίπτωση της ζωής του και στην ευκολία του ακόμα, θα ρωτήσει Κύριε τι να κάνω, Κύριε εδώ τι γίνεται, πώς να το κάνω αυτό. Θα έρθει ο Κύριος με τα βεβαιότητος να τον συνετίσει, να τον διδάξει και να τον συμβουλεύσει. Και έτσι περπατάει σε μια ζωή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το περπάτημα, ας πω την αλήθεια. Ελπίζω κάποια στιγμή να το ζήσω και να το ζω συνέχεια και όλοι μας. Πραγματικά στο όνομα του Χριστού να μας το χαρίσει ο Κύριος. Να περπατούμε ελπίζοντας κατά πάντα και μόνο στον Κύριο. Να μην λέω στην καθημερινότητά μου, α, το ξέρω αυτό πώς να το λύσω. Κάτσε να το λύσω τα γρήγορα. Να λέω, Κύριε, εδώ τι να κάνω. Κύριε, βοήθησέ με. Μπορεί να το έχω ξανακάνει 100 φορές. Κύριε, βοήθησέ με σε αυτό που κάνω. Μπορεί να είναι κάτι στη δουλειά μου, μια δουλειά ρουτίνας. Κύριε, βοήθησέ με σε αυτή τη δουλειά της ρουτίνας που την έχω κάνει άλλες 100 φορές και ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Γιατί μπορεί αυτή τη φορά, παράδειγμα θα πω εγώ, ο πελάτης να είναι διαφορετικός. Οπότε να θέλει κάτι διαφορετικό στη δουλειά. Εγώ όμως δεν το γνωρίζω. Ο Κύριος όμως που τα γνωρίζει όλα, ξέρει και να μας οδηγήσει, ξέρει και να μας δείξει την οδό που πρέπει να διαβούμε. Γι' αυτό δίκαιοι, θα το πιάσω ανάποδο. Δίκαιοι, εμείς που με τη χάρη του Χριστού, με το έλεος του Θεού πιστεύουμε στον Χριστό, εφραίνεστε στον Κύριο και αγάλεστε. Ας μείνει η ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας, ας μείνει η χαρά του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά μας, ας δοξάζουμε τον Θεό, να αλλάξετε λέει πάντες οι ευθύ στην καρδία, να δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος μας προσκάλεσε να μας οδηγήσει ακριβώς μία μέρα στην ουράνια βασιλεία του. Ο Κύριος να μας ευλογεί πάρα πολύ. Αμήν. I mean.